Η αντίστροφη μέτρηση για την κατοχήρωση του χαλουμιού ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης έχει αρχίσει. Είναι πραγματικά μεγάλη μέρα για την Κύπρο. Με τη δημοσίευση σήμερα του φακέλου στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει ο δρόμος για την οριστική κατοχήρωσή του ως κυπριακό προϊόν. Μιλώντας στο ΣΥΓΜΑ, ο Υπουργός Γεωργίας εξήγησε ότι θα τροποποιηθεί ο κανονισμός της πράσινης γραμμής για την νόμιμη εξαγωγή του χαλουμιού, ενώ όπως σημείωσε, ο ίδιος διόρισε από τον περασμένο Απρίλιο τον οργανισμό Bureau Veritas, ο οποίος έγινε δεχτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ασκεί έλεγχο σε ολόκληρη την Κύπρο για να δίνει αναφορά τόσο στο Υπουργείο Γεωργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρξει μια διαδικασία 6-7 μηνών, αυτή των ενστάσεων. Ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά και σύντομα θα πετύχουμε την κατοχήρωση. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Υπουργείου Γεωργίας από τη μέρα που ανέλαβα τα ηνία. Στο φάκελο αναφέρονται τα ονόματα Χαλούμι, Χελίμ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται μαζί ή ξεχωριστά. Περιγράφεται επίσης η σύνδεση του χαλουμιού με τις κλιματολογικές συνθήκες, την ιστορία, την τέχνη και τους κατοίκους της Κύπρου, τόσο τους Ελληνοκυπρίους όσο και τους Τουρκοκυπρίους.